Γεια σας κορίτσα. Ελπίζω να είσαστε καλά. Θα πάμε να φτιάξουμε αυτή τη φορά αυτό το πανέμορφο στολίδι, το οποίο μετά το live θα το ανεβάσω και στο κανάλι για τις φίλες που το χάσανε ή θέλουν να το κρατήσουν κάποια στιγμή στη συλλογή τους. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και εύκολο σχέδιο. Εγώ θα χρησιμοποιήσω το κότο περλέ της πεταλούδας για να το φτιάξω. Θα το φτιάξω σε δύο διαφορετικά μοτίβα. Το πρώτο μοτίβο που θα ξεκινήσουμε θα είναι ο Άγιος Βασίλης και μετά θα ξεκινήσουμε το τετράγωνο. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε τον Άγιο Βασίλη και τι θα κάνουμε. Θα πάμε να πάρουμε τη λευκή μας την κλωστή. Το βελονάκι που θα χρησιμοποιήσω εγώ είναι το 1,25. Θα πάω να κάνω έναν κύκλο γύρω από τα δύο μου δάχτυλα. Θα βάλω μέσα το βελονάκι, θα τραβήξω την κλωστή μου και θα πάω να ασφαλίσω τον κύκλο μου. Εφόσον έχω ασφαλίσει τον κύκλο μου, θα κάνω και δύο αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλωστή και μέσα στο κύκλο μου θα κάνω 12 ποδαράκια. Έχω ήδη τα 3 από τις αλυσίδες, πάω να κάνουμε και τα άλλα 11. Παίρνω κλωστή μέσα στον κύκλο μου, τραβάω την κλωστή μου, κλείνω πρώτη θηλιά, δεύτερη, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και ένα 12. Έχω κάνει ήδη τα 12 μου ποδαράκια. Θα αφήσω λίγο κάτω τον κύκλο μου. Θα πάω να πάρω το ροζ μου το χρώμα για να κάνω το πρόσωπο, γιατί το λευκό το έβαλα για τη γενιάδα. Θα πάω να κάνουμε και εδώ έναν κόμπο γύρω από το δαχτυλό μου, ώστε να κάνω έναν κόμπο βάζοντα μέσα στο βελονάκι μου και τραβώντας την κλωστή μου να την περάσω μέσα από τη θηλιά μου. Και θα πάρω να συνεχίσω, θα βάλω μέσα στο λευκό και θα πάρω το ροζ και θα το περάσω μέσα από τη λευκή μου θηλιά. Και τώρα θα πάω να κάνω μέσα στον κύκλο μου 10 ποδαράκια με τη ροζ μου την κλωστή. Προσέχω να μην πάρω την λευκή μου, γιατί θα τη χρησιμοποιήσω μετά. Πάμε να κάνουμε τώρα και τα 10. Ένα, δύο, τρία, θα κόψω τη ροζ μου την κλωστή γιατί με εμποδίζει, τέσσερα, πέντε, παίρνω κλωστή μέσα στο κύκλο μου, τραβάω, 6, 7, 8, 9 και ένα 10. Έκανα τα 10 μου ποδαράκια, θα πάρω τη μικρή κλωστίτσα και θα τραβήξω ώστε να κλείσει σφιχτά ο κύκλος μου. Θα πάω στο πρώτο, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου και θα την περάσω να κλείσω με βουβό. Θα πάρω κλωστή στο βελονάκι και θα την περάσω μέσα από τη θηλιά μου. Τώρα θα κόψω λίγο την κλωστή μου και
θα γυρίσω λίγο το πλεκτό μου και θα βάλω την κλωστή ενδιάμεσα μέσα στις θηλιές μου. Άμα δεν σας βολεύει το βελονάκι, καλό είναι να βάλετε μια βελόνα και λίγο μακριά την κλωστή να την κόψετε. Λοιπόν, τελείωσα από την πίσω μεριά. Να κόψουμε την κλωστή και να κόψω και την από κάτω μου. Πάμε να συνεχίσουμε και τώρα τι θα κάνουμε. Θα πάμε να φτιάξουμε το γύρω-γύρω από την γενιάδα και το πάνω μέρος από το μαλάκι. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου, τη λευκή. Θα κάνω 1, 2. Αλυσίδες και θα πάω να κάνω γύρω-γύρω στο ροζ μου το μέρος από ένα μισό ποδαράκι. Έχω κάνει στο πρώτο, πάμε στο δεύτερο, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, παίρνω κλωστή και την περνάω και από τις τρεις μου τις θηλιές. Αυτό θα το κάνουμε γύρω-γύρω. 2, παίρνω κλωστή, πάνω στο ποδαράκι τη βγάζω, παίρνω την κλωστή μου και την τραβάω και από τις τρεις μου τις θηλιές να περάσει, κάνοντας μονά ποδαράκι. Φτιάχνουμε το πρόσωπο, κορίτσια, από το στολίδι του Άι Βασίλη. Κάνοντας μονό ποδαράκι. Τελειώσαμε το ροζ χρώμα από πάνω με μισό ποδαράκι για να φτιάξω το πάνω μέρος από τα μαλάκια του. Θα πάρω κλωστή και τώρα θα μπω μέσα και θα ξεκολουθήσω να κάνω μισό ποδαράκι, αλλά πάνω στο μισό ποδαράκι, στο λευκό μου μέρος, θα πάω να κάνω πίκο. Πίκο είναι όταν κάνω 1, 2, 3, 4 αλυσίδες και τις κλείνω επάνω στο μισό ποδαράκι ή στο ένα ποδαράκι, ανάλογα τι έχουμε στο πλεκτό μας αυτή τη στιγμή. Τώρα εγώ έχω κάνει μισό ποδαράκι, θα το βάλω επάνω, θα τραβήξω και θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. Θα πάρω κλωστή, θα πάω στο διπλανό ποδαράκι και θα κάνουμε μισό ποδαράκι και 4 αλυσίδες επάνω στην αρχή. Στο μισό ποδαράκι θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου και θα κλείσω με άριχτο. Αυτό το κάνουμε γύρω γύρω σε όλο μας το πλεκτό. Κορίτσια, ό,τι θέλετε να φτιάξουμε στο επόμενο βίντεο, στείλτε μου μήνυμα ή στη σελίδα ή γράφτε το μου σε ξεχωριστό post που θα ανεβάσω σε λίγο. Αν και λέω να σας φτιάξω αύριο ένα νεσεσέρ. Κάνουμε και το τελευταίο μας μισό ποδαράκι και θα πάμε να κάνουμε και το τελευταίο μας 4 αλυσίδες ώστε να σχηματίσουμε πίκο. Μπαίνω μέσα με
και πάω να κόψω τώρα τη γλωστή μου και με αυτόν τον τρόπο τελείωσα κάτω τη γενιάδα και το πρόσωπο. Θα πάρω τώρα το βύσσινη μου χρώμα, γιατί δεν έχω κόκκινο, και θα πάω να κάνουμε έναν κόμπο και θα πάω να φτιάξουμε τώρα το σκουφάκι του Άι Βασίλη. Πάμε να ασφαλίσουμε την γλωστή μας περνώντας την μέσα και κόβοντας την πρώτα. Παίρνω τώρα το άλλο μου χρώμα. Στο πρώτο μου μισό ποδαράκι που έχω θα το βάλω πάνω. Θα τραβήξω την γλωστή μου ώστε να την περάσω μέσα στη θηλιά μου. Θα κάνω δύο αλυσίδες στον αέρα. Θα αφήσω το ένα άρρηκτο και θα πάω στο δεύτερο και θα μπω μέσα επάνω στο άρρηκτο και θα κάνω άρρηκτο. Θα κάνω 6 άρρηκτα. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Έκανα τα 6 μου άρρηκτα. Θα πάρω κλωστή και θα πάω στο πρώτο εδώ πέρα και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα γυρίσουμε τώρα το πλεκτό μας. Θα κάνουμε 1-2 αλυσίδες. Θα αφήσω ένα και θα πω στο δεύτερο. Εδώ και θα κάνω 4 άριστα. 4 μισά ποδαράκια. 1, 2, 3, 4. Θα πάρω κλωστή, θα πάω στο πρώτο και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα γυρίσουμε τώρα το πλεκτό μας, θα κάνω 2 αλυσίδες, θα αφήσω το ένα άρρηκτο που είναι εδώ, θα πάω στο δεύτερο και θα κάνω 2 άρρηκτα. 2 μισά ποδαράκια, 1 και ένα 2 μισά ποδαράκια. Θα πάρω κλωστή, θα πάω στο τελευταίο και θα πάω να κάνω ένα ποδαράκι. Τώρα θα γυρίσω το πλεκτό μου και θα κάνω 1-2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα πάω στο θα αφήσω αυτό το μισό ποδαράκι, θα πάω στη μέση, θα κάνω ένα μισό ποδαράκι, θα πάρω κλωστή και θα πάω στο τέρμα και θα κάνω ένα ποδαράκι. 1-2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα πάω στην απέναντι μεριά και θα κάνω ένα ποδαράκι. Με αυτόν τον τρόπο τελείωσα τον πρόσωπο του Άγιου Βασίλη. Αν θέλετε εσείς να τον κρεμάσετε στο χριστουγεννιάτικό σας δέντρο, βάλτε εδώ πέρα και αλυσίδες γύρω-γύρω. Εγώ δεν θα βάλω γιατί θέλω να συνεχίσω το στολίδι μου. Θα κόψω τώρα την γλωστή μου. Θα την περάσω μέσα. Και θα πάω να πάρω το λευκό μου το χρώμα. Και θα το περάσω γύρω στα δύο μου δάχτυλα 4 φορές. 1, 2, 3, 4. Θα κόψω λίγο πιο μακριά την γλωστή μου. Και όπως το έχω έτσι, θα το γυρίσω κόμπο, ώστε να πάρω το βελονάκι μου και να περάσω από κάτω τη θηλιά μου και να πάω να ράψω το μουστάκι. Αλλά πριν το κάνουμε αυτό, έχω μαύρη κλωστή στη βελόνα μου. Πριν το ράψουμε, πάμε να φτιάξουμε να ράψουμε τα μάτια, κάνοντας πρώτα έναν κόμπο και πάμε να φτιάξουμε τα ματάκια.
ράβοντάς τους όπως κάνουμε φουσκωτό όταν τα κεντάμε. Περνάμε απέναντι και εξακολουθώ και εδώ να κάνω φουσκωτό. Από πίσω και κόβουμε την κλωστή. Πάμε να βάλουμε το λευκό. Από την κάτω μεριά, σε αυτό το σημείο, θα ράψουμε σιγά σιγά. Το μουστάκι του. Θα αφήσουμε τον Άγιο Βασίλη τώρα στην άκρη, δεν θα τον χρειαστούμε. Προς ώρας. Θα πάμε να πάρουμε ανάλογα εσείς τι χρώμα θέλετε να στολίσετε το τετράγωνο σας. Θα πάω να πάρω κλωστή. Γύρω από το δάχτυλό μου θα πάω να κάνω έναν κόμπο και θα κάνω 3 αλυσίδες. Δύο, τρεις. Θα πάω στην πρώτη, θα βάλω το βελονάκι μου μέσα. Θα περάσω την κλωστή και την περάσω από μέσα. Και τώρα θα κάνω, εφόσον το έχω κάνει αυτό, θα κάνω μία, δύο, τρεις αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή και θα μπω μέσα στον κύκλο και θα κάνω 2 ποδαράκια ακόμα, ώστε να έχω συνολικά 3 ποδαράκια. 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή πάλι μέσα στον κύκλο και θα κάνω άλλα 3 ποδαράκια. 1, 2 και ένα 3, δηλαδή πάω να κάνουμε ένα τετράγωνο. 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή μέσα στον κύκλο πάλι και θα κάνω πάλι 3 ποδαράκια. Παίρνω κλωστή, μπαίνω μέσα στην τρυπίτσα. Τραβάω, κλείνω πρώτη τη θηλιά, δεύτερη. 1, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή μέσα στον κύκλο να πάω να κάνω και τις άλλες μου, τα άλλα μου 3 ποδαράκια. Θα κόψουμε στην κλωστή μου από κάτω γιατί με εμποδίζει στο να πλέχω. Τώρα θα κάνω 2 αλυσίδες, θα περάσω απέναντι 1, 2, 3, στο τρίτο θα μπω μέσα και θα κλείσω τις 2 μου θηλιές με ένα βουβό. 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή και θα αφήσω το ένα ποδαράκι, θα πάω στο δεύτερο ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου και θα κάνω ένα ποδαράκι και 2 ποδαράκια θα κάνω μέσα στην τρυπίτσα μου. 1 και ένα 2. 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή μέσα στην τρυπίτσα πάλι, θα κάνω τα 2 μου ποδαράκια και το ένα ποδαράκι θα το πατήσω. Θα πάρω κλωστή και θα το πατήσω πάνω στο πρώτο ποδαράκι. 1, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα αφήσω το ένα ποδαράκι, θα πάω στο δεύτερο. Αυτό θα το κάνουμε γύρω-γύρω από το πλεκτό μας. Δεν είναι τίποτα άλλο από το τετράγωνο της γιαγιάς. Είναι ένα απλό και εύκολο στολίδι. Συνεχίζουμε κάνοντας μία αλυσίδα, θα πατήσω επάνω
θα αφήσω το ένα ποδαράκι, θα πάω στο δεύτερο. Ξανά θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλειστή μέσα στην τρυπίτσα δύο ποδαράκια. Ένα. Και ένα δύο ποδαράκια. Ένα, δύο αλυσίδες, θα πάρω κλειστή πάλι μέσα στην τρυπίτσα, θα μπω και θα κάνω πάλι και εδώ δύο ποδαράκια. Ένα. Και ένα, δύο ποδαράκια, θα πάρω κλειστή επάνω στο ποδαράκι, θα πατήσω, θα τραβήξω, θα κλείσω πρώτη θηλιά, δεύτερη. Κάνω το σποδαράκι. Τώρα, μία αλυσίδα, θα αφήσω το ένα ποδαράκι, θα πάω στο δεύτερο και θα κάνω ποδαράκι. Θα πάρω κλειστή και θα μπω μέσα και θα κάνω δύο ποδαράκια. Ένα και ένα, δύο. Δύο αλυσίδες, θα πάρω κλειστή και θα μπω εδώ και θα κάνω δύο ποδαράκια αυτή τη φορά, όχι τρία, γιατί το τρίτο ποδαράκι είναι ήδη έτοιμο. Ένα, δύο, τρία, στην τρίτη μου αλυσίδα θα πατήσω, θα τραβήξω και θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα βουβό. Τώρα θα κάνω τρεις αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα, εδώ στο κουτάκι, θα κάνω μία, ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή, θα περάσω σε αυτό το ποδαράκι που θα συναντήσω και θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Άρα συνολικά έχουμε πάντα τρία ποδαράκια. Μία αλυσίδα θα παίρνουμε, θα αφήνουμε το ένα ποδαράκι, θα πηγαίνουμε στο επόμενο. Αυτό θα το κάνουμε γύρω-γύρω, πάντα μέσα, δεν θα ξεχνάμε στις μύτες μου, στις γωνίες μου να βάζω τα δύο μου ποδαράκια. Δύο αλυσίδες, ξαναπατάω μέσα. Είδατε, έχει αρχίσει και σχηματίζεται το τετράγωνο μου. Αφήνω ένα ποδαράκι, πάω στο άλλο. Ένα, αφήνω το ένα ποδαράκι, πάω στο δεύτερο. Να πατήσω να κάνω τετραγωνάκια. Αν δεν τα θέλετε με τρία ποδαράκια, μπορείτε να το κάνετε και με τέσσερα. Εσείς θα υπολογίσετε το ύψος του τετραγώνου ανάλογα το νήμα που θα χρησιμοποιήσετε. Αύριο φτιάχνουμε νεσεσέρ. Εύκολο. Και μετά το βίντεο θα το ανεβάσω και στο κανάλι μου, στο YouTube, καθώς επίσης και στο Instagram, για όσες κοπέλες δεν έχουν Facebook. Πάντα μία αλυσίδα, αφήνω ένα ποδαράκι, πάω στο δεύτερο. Κάνω ένα ποδαράκι, παίρνω κλωστή και μπαίνω εδώ που έχω την τρυπίτσα και θα κάνω δύο ποδαράκια και δύο αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή, θα μπω στο ίδιο σημείο, θα κάνω πάλι άλλο ένα, δύο ποδαράκια. Θα πάρω κλωστή και πάνω στο ποδαράκι θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, θα αφήσω το ένα ποδαράκι, θα πάω στο δεύτερο. Είδατε, έχει αρχίσει και σχηματίζεται. Και μετά θα βάλουμε πάνω τον Άι Βασίλη. Μία αλυσίδα, αφήνω το ένα ποδαράκι, πάω στο δεύτερο. Θα κάνω ένα, θα πάρω κλειστή, θα ξανακάνω άλλο ένα ποδαράκι στην τρυπίτσα. Δύο αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα μπω ξανά στο ίδιο σημείο στην ίδια τρυπίτσα για να κάνω ένα και άλλο ένα, δύο ποδαράκια. Θα πάρω κλωστή και πάνω στο ποδαράκι θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Μία αλυσίδα, αφήνω το ένα ποδαράκι, ένα, δύο, στην κορφή. Θα βάλω το βελονάκι μου και θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα βουβό. Έχω κάνει τρεις σειρές, θα κάνουμε και την τέταρτη. 1, 2, 3, 4, 5.
5 αλυσίδες αυτή τη φορά, θα πάρω κλωστή και θα αφήσω το ένα ποδαράκι, θα πάω στο δεύτερο, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ στο κουτάκι, θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή και πάνω στο πρώτο ποδαράκι που συναντάω στην από κάτω σειρά, θα κάνω πάλι ποδαράκι. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, θα αφήσω το ένα ποδαράκι, θα πάω στο δεύτερο και θα κάνω ένα ποδαράκι και μετά θα πάω να κάνω μέσα εδώ στο κουτάκι δύο ποδαράκια. Ένα, θα πάρω κλωστή, θα ξαναμπω στο ίδιο σημείο, θα τραβήξω, θα κλείσω πρώτη θηλιά δεύτερη κάνοντας και το δεύτερο μου ποδαράκι. Δύο αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και εξακολουθώ να κάνω το ίδιο μέχρι να τελειώσω και αυτή μου τη σειρά. Εσείς θα υπολογίσετε το στολίδι ανάλογα όπως σας είπα το νήμα που θα χρησιμοποιήσετε. Και μετά πάρτε κόλλα και κοκαλώστε το για να σας μείνει. Μπορείτε αυτό το συγκεκριμένο στολίδι να το βάλετε και σαν διακοσμητικό πάνω σε κουτάκια. Αρκεί να παίξετε με τη φαντασία σας. Έχετε κάποια απορία σε όλη αυτή τη διαδικασία που έχουμε δείξει ως την ώρα? Είναι η τελευταία σειρά που πάω από το τετράγωνο. Έκανα μια αλυσίδα, πάω να κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή, θα πάω να κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Ένα, δύο, τρία, στην τρίτη μου αλυσίδα το βελονάκι μου, τραβήξω την κλωστή μου και να κλείσω με βουβό, θα πάρω κλωστή και θα την περάσω μέσα από τη θηλιά μου. Θα πάω να κόψω τώρα το τετράγωνο μου, την κλωστή μου για να φτιάξω, έχω τελειώσει το τετράγωνο. Θα περάσω μέσα από τις θηλιές την κλωστή μου
γιατί με αυτόν τον τρόπο θα ασφαλίσω το πλεκτό μου. Θα κόψω την κλωστή μου. Έχω τελειώσει το τετράγωνο μου. Τώρα τι θα κάνω, θα πάρω το λευκό μου χρώμα. Θα κάνω έναν κόμπο γύρω από το δάχτυλό μου. Και επάνω εδώ στη μύτη θα πάω να βάλω από τη μέσα μεριά το βελονάκι μου και να τραβήξω την κλωστή μου, να την περάσω από κάτω, να πάρω κλωστή στο βελονάκι και να την περάσω μέσα από τη θηλιά μου. Με αυτόν τον τρόπο έκανα την αρχή. Θα πάω να κάνω τώρα 12 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Θα πάω στην αρχή πάλι, εδώ που αρχίγησα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο, 4 αλυσίδες και θα περάσω δίπλα εδώ που έχω το κενό, πάνω στο ποδαράκι, το δεύτερο. Θα βάζω το βελονάκι μου, θα τραβάω και θα κλείνω με άριχτο. 1, 2, 3, 4. Στο κέντρο εδώ, το βελονάκι μου. Τραβάω την κλωστή μου, κλείνω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. 1, 2, 3, 4. Στο μεσαίο μου ποδαράκι θα βάζω το βελονάκι μου, θα τραβάω και θα κλείνω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. Αυτό θα το κάνουμε γύρω-γύρω. Τώρα θα κάνουμε, 4, θα πάω στη γωνία, θα πάω μέσα, θα τραβήξω και θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. Τώρα πάλι θα κάνω 4, θα μπω πάλι μέσα στη γωνία, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή και θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. Άρα έχουμε τελειώσει την γωνία. Με τον ίδιο τρόπο θα κάνουμε γύρω γύρω μέχρι να φτάσουμε στο αρχικό μου. Από εκεί που ξεκίνησα, 2, 3, 4, στο ποδαράκι, τραβάω, κλείνω με άριχτο. 4, στην τρυπίτσα το βελονάκι μου, τραβάω την κλωστή μου, παίρνω κλωστή και περνάω και από τις δύο μου θηλιές για να κλείσω με άριχτο. Συνεχίζουμε. Ό,τι κάναμε, δηλαδή μπήκα στη γωνία, έκανα το αριχτό μου, 4 αλυσίδες, ξανά μέσα στη γωνία να κάνω τη μύτη. 1, 2, 3, 4. Τελειώνουμε σε λίγο και το τετράγωνο και θα σας δείξω πώς να ράψουμε πάνω τον Άι Βασίλη και μετά θα σας ανεβάσω στη σελίδα και στο κανάλι το βίντεο ολοκληρωμένο για να το έχετε στη συλλογή σας όσες το θέλετε.
Αύριο θα φτιάξουμε ένα νεσεσέρ. Θα σας δείξω το σχέδιο το βράδυ. Γιατί τώρα το έχω στο μυαλό μου, δεν το έχω αρχίσει. Όπως σας είπα, όταν το τελειώσετε, θα το βάλετε με την κόλλα και θα το κολλάρετε να φαίνεται πιο ωραίο. Μπορείτε να το βάλετε και πάνω σε δωράκια. Πάμε στην αρχή, βάζω το βελονάκι μου. Θα πάρω την κλωστή μου, θα την περάσω από μέσα και θα πάρω την κλωστή ώστε να την περάσω μέσα από την τελευταία μου θηλιά και να κόψω την κλωστή μου. Τελείωσα το τετράγωνο μου. Πάμε τώρα σιγά σιγά να κόψουμε τις κλωστές μας τις δύο, γιατί δεν τις χρειαζόμαστε. Και θα πάρουμε τον Άγιο Βασίλη και θα πάμε να τον εράψουμε. Για να τελειώσουμε, θα τον βάλουμε λοξά μέσα. Θα πάρω τη χρυσοκλωστή μου για να τον στολίσω λίγο και πάμε να αρχίσουμε να ράβουμε. Ανάλογα εσείς πώς θέλετε να το εράψετε. Εγώ θα κάνω αλυσίδα. Απλά θέλω να τονίσω λίγο το στολίδι μου. Γι' αυτό χρησιμοποιώ και τη χρυσοκλωστή. Αν δεν μπορείτε να κάνετε αλυσίδα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποια άλλη βελονιά θέλετε. Βελονιές μπορείτε να βρείτε στο κανάλι της Ρίας. Έχει φοβερές βελονιές και σας εξηγεί πάρα πολύ αναλυτικά την κάθε βελονιά. Τελείωσα και τώρα θα πάω να κάνουμε. Θα πατήσω επάνω και θα πάω να κάνω ριζάκι. Ή ριζάκι θα φτιάξουμε ή
πάω πίσω να την περάσω τη γλωστή μου. Και πάμε να κάνουμε και την τελευταία μας πινελιά, που δεν είναι άλλο να βάλουμε λίγο μυτούλα και θα την βάλουμε κοκκινούλη. Θα κάνουμε τον κόμπο μας και πάνω στη μύτη, εδώ πάνω στη γενιάδα και στο μουστάκι θα πάμε να βάλουμε λίγο κόκκινο. Θα το περάσουμε μέσα πάρα πολλές φορές, φουσκωτό και αυτή, φουσκωτό θα κάνουμε, ώστε να φαίνεται λίγο η μυτούλα του Άι Βασίλη. Κόβουμε και την κλωστή μας από πίσω. Κορίτσα, αυτό ήταν το σχέδιο. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα τα πούμε αύριο κάποια στιγμή, δεν ξέρω τι ώρα. Γεια σας.